Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στην εκδήλωση της πανδημίας σε κάθε περιοχή, αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την έλλειψη της χρηματοδότησης στο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα κάνω μια αναφορά για την γενική κατάσταση και μετά θα είναι η εξειδίκευση στην περιοχή της Κοζάνης. Η αναζωπήρωση της πανδημίας στην Ελλάδα, λέμε ξεκάθαρα ότι φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που έπαιξε στην κυριολεξία τη ζωή και την υγεία του λαού στον τζόγο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, ειδικά στον τουρισμό και τις μεταφορές, έκανε εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας. Άλλωστε και από την αρχή της διαχείρισης, κριτήριο δεν ήταν η υγεία του λαού, όπως υποκριτικά έλεγε η κυβέρνηση, αλλά το να μην γονατίσει το ρημαγμένο δημόσιο σύστημα υγείας που με ευθύνη της σημερινής αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων βρίσκεται στη σημερινή άθλια κατάσταση. Κριτήριο ήταν να ελεγχθούν καλύτερα οι συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία, κυρίως μετά την τουριστική περίοδο, να αποφευχθούν τριγμοί στην κυβερνητική σταθερότητα από μια ανεξάρτητη έξαρση της πανδημίας, όπως αυτή που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κριτήριο ήταν επομένως η εύρυθμη λειτουργία του καπιταλισμού, η διεθνής μάλιστα δυσκολία του συστήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας με τις εκατόμβες νεκρών, φανερώνει το πρόβλημα είναι βαθύτερο, οφείλεται συνολικά στην αντιμετώπιση της υγείας ως εμπορεύματος, στην βαρβαρότητα του ίδιου του συστήματος. Από τη μία, ο περιορισμός του ελάχιστου κάθε προληπτικού μέτρου, που θα απέτρεπε τους τουρίστες πελάτες, συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ελλειπή μέτρα στις δομές ηλικιωμένων, προσφύγων, μεταναστών, αυξάνουν την πιθανότητα ακόμα και μαζικών κρουσμάτων και από την άλλη, είναι ουθεσίες προς τον λαό για την τήρηση των προληπτικών μέτρων, προσαρμόζοντας και κάποια επιστημονικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η μεγαλοεργοδοσία αποκρύπτει σε γενικευμένο πλέον βαθμό κρούσματα κορονοϊού σε χώρους δουλειάς, ενώ απαιτεί ακόμα και την προσέλευση στη δουλειά εργαζομένων που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Η αύξηση των κρουσμάτων, η οποία χαλαρότητα καλλιεργήθηκε, είναι ο καθρέφτης της ανευθυνότητας της κυβέρνησης, των παλινοδιών, των αντιφάσεων στα μέτρα προστασίας, κυρίως όμως της υποταγής της δημόσιας υγείας στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Η ανησυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη φυσικά με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, που ξεκίνησε από τη μία με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, ως αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Αυτές οι ελλείψεις είναι και αυτές που διαμορφώνουν συνθήκες συγχρονισμού στα σχολεία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον κερδισμένο χρόνο από τις θυσίες του λαού, που θυμάστε ισοπαίδωσαν την καμπύλη της πανδημίας, για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας από ένα αναμενόμενο δεύτερο κύμα που έχουμε ήδη μπει στις συνθήκες τώρα του χειμώνα και από τον κίνδυνο αδυναμίας κάλυψης οξυμένων αναγκών για άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως προγραμματισμένα χειρουργία που αναβλήθηκαν στο πρώτο κύμα με το γενικό λογαριασμό, αλλά και τώρα στο δεύτερο μπαίνοντας, φαίνεται ότι υποβαθμίζεται συνολικά η δυνατότητα του συστήματος να ανταποκριθεί σε όλες τις άλλες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ευπαθείς ομάδες, καρκινοπαθείς, χρόνιες ασθένειες, αλλά και γενικώς τις καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά. Και εκεί είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο είναι η πίσω πλευρά που δεν φαίνεται και δεν αποτυπώνεται βέβαια σε ποσοστά, είναι όμως πολύ οξυμένο και έχει και αυτό τις ίδιες ευθύνες. Οι κλίνες ΜΕΘ, η περιορισμένη αύξησή τους για τις οποίες πανηγύριζε η κυβέρνηση, δεν επαρκούν ούτε για τις τρέχουσες ανάγκες, όσο δε μάλλον για συνθήκες πανδημίας. Η αναμονή για κρεβάτι σε ΜΕΘ σε κανονικές συνθήκες φτάνει μέχρι τους 50 ασθενείς την ημέρα, ενώ το χειμώνα με την έξαρση της ρήψης ξεπερνά τους 100. Και από εκεί ακριβώς αποτυπώνεται η μεγάλη τραγική έλλειψη. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει αφήσει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ τα σωματεία που παρεμβαίνουν για τα μέτρα προστασίας γίνονται στην κυριολεξία μπαλάκια από τη μία υπηρεσία στην άλλη, για να τους πούν τελικά στο τέλος ότι είναι και αναρμόδιοι. Στην προσπάθεια του σωματείου να παρθούν μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους, απευθύνονται μέσω υπομνημάτων και άλλων παρεμβάσεων στα Υπουργεία Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, ΕΟΔΗ, ΣΕΠΕ και ΠΕΚ. Ενώ κάνουν τα σωματεία γνωστή την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί, την ανεπαρξία μέτρων προστασίας και ζητούν να προχωρήσουν
σε ελέγχους, να εφαρμοστούν τα όσα ισχύουν και να παρθούν πλέον μέτρα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Δυστυχώς, διαπιστώνουν για ακόμη μια φορά, ακόμα και στις συνθήκες πανδημίας, ότι ουσιαστικά ο εργαζόμενος είναι εντελώς εκτεθειμένος. Ακόμα και τα ελάχιστα που ισχύουν για την υγεία και την ασφάλειά του στην εργασία, με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν εφαρμόζονται και δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τον έλεγχό τους από τις εργοδότες κρατικές υπηρεσίες. Από το πολύ απλό για το τι τελικά ισχύει, ποιες είναι οι οδηγίες για τους χώρους δουλειάς σε αυτές τις συνθήκες, μέχρι ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο ακολουθείται σε περίπτωση κρούσματος, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να τα αφήσει όλα στον αέρα και να τα υποτάξει στις ανάγκες της μεγάλης εργοδοσίας. Γενικές και αόριστες είναι οι απαντήσεις λοιπόν και του τύπου ότι ό,τι ισχύει από την κείμενη νομοθεσία, ότι δεν έχουν σαφείς οδηγίες, ότι υπάρχει ένα νόμο και το τέλος δεν είμαστε αρμόδιοι. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη και όταν ζητούν να μάθουν οι εργαζόμενοι περί υγειονομικών πρωτοκόλων σε περίπτωση κρούσματος ή να γίνει ουσιαστικά μετά από κάλεσμα ο έλεγχος από διαπιστωμένες καταστάσεις, από το ΚΕΠΕΚ παραπέμπουν στο ΕΟΔΙ, ο ΕΟΔΙ στην πολιτική προστασία, για να καταλήξουν τελικά ότι η μόνη ουσιαστική προστασία είναι η ατομική, βασίζεται στην ατομική ευθύνη. Και τώρα συνολικά, διαπιστώνοντας με ένα συμπίκνωμα της κατάστασης για το πού ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος, ποιο είναι το αίτιο, πώς αντιμετωπίζεται συνολικά αυτή η κατάσταση, κρύβοντας ουσιαστικά τη σκόνη κάτω από το χαλί και προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά με ανεπάρκεις, μετακινώντας προσωπικό ή υποδομή μοριακούς αναλυτές σε κάποιες περιπτώσεις από κλινική σε κλινική, χωρίς να ελέγχεται το προσωπικό με τακτικά τεστ και χωρίς να βγαίνει σε καραντίνα όταν εκτίθεται σε επαφή με κρούσματα. Και ξαναγκάζοντας τους γιατρούς σε υπερεφημέρευση και το νοσηλευτικό προσωπικό σε παραπάνω βάρδιες, καθιστώντας ακόμα και τα ρεπό είδος πολυτελείας. Μας προκαλούν αγαπητή ανάκτηση και ανησυχία η ανυπαρκέστατη προετοιμασία του Δημόσιου Σύστηματος Υγείας από την κυβέρνηση για το δεύτερο κύμα, η σπατάλη του χρόνου που κερδίθηκε από το πρώτο κύμα με την πειθαρχία και τις θυσίες όλου του λαού. Από την έναρξη της πανδημίας, τουλάχιστον εδώ και 7 μήνες, οι υγειονομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή και χειροκροτούνται φυσικά υποκριτικά, φωνάζουν πως η κατεπίκουσες προσλήψη μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνει τώρα, τα επαρκή μέτρα προστασίας είναι συνολικά τα μόνα επαρκή όπλα για να δώσουν τη μάχη οι ίδιοι με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και για τους ίδιους αλλά και για τους ασθενείς. Οι ιατροί, νοσηλευτές και λοιποί υγειονομικοί που αγωνίζονται διεκδικώντας ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού και τις δυνατότητες που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία στον 21ο αιώνα, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δουλειάς και του αγώνα, αυτό απαιτούν μέσα και από τις αποφάσεις των δεκάδων σωματείων εργαζομένων στα νοσοκομεία και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τις ιστορίες περί ετοιμότητας με τις εικονικές προσλήψεις και δίθεν ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, γιατί και αυτές έχουν κάποιες προϋποθέσεις και η ασφαλής λειτουργία τους απαιτεί κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η εντατικολογία πιο συγκεκριμένα είναι η ειδίκευση και η εκπαίδευση που διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια και όχι 3 μήνες, πολύ περισσότερο δεν διαρκεί μόνο 2 ώρες. Όπως επιχειρήθηκε να γίνει μεταχείριθμα σεμινάρια σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις αναγκαστικής μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού. Η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να προσλάβει τον αναγκαίο αριθμό μόνιμου εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να στελεχωθούν τα κρεβάτια ΜΕΘ. Αλλά σταθερά είναι προσιλωμένη στη λογική κόστους ωφέλους υπεραμείνεται της πολιτικής των μετακινήσεων. Με έναν τρόπο πολύ γρήγορα και συγκεκριμένα δίνουμε αυτήν την εικόνα για την ευθύνη της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, των τοπικών φορέων, γιατί έχουν δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για μαζική ευρύτατη εξάπλωση του ιού, έχουν κάνει την επιλογή να εισάγουν κρούσματα ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό και στις μεταφορές και τώρα κουνάνε το δάχτυλο στο λαό μας για να μην είναι αυτός που θα συμβάλλει στην εξάπλωσή του όταν έχουν πάρει όλα εκείνα τα μέτρα, όταν δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ουσιαστικά για την μη εξάπλωση. Λέμε καθαρά, το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, οι φορείς του πρέπει να πάρουν αποφάσεις και να δώσουν μάχη. Η επιστήμη έχει κατακτήσει την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πανδημίας, έχει όλα τα όπλα, είναι έργο του λαού μας ουσιαστικά, αυτή η κατάκτηση των επιστημόνων, υπάρχει η δυνατότητα να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα
και για να μην γίνει η εξάπλωση, αλλά και για να αντιμετωπιστούν όλα τα κρούσματα με τα εργαλεία που έχει η επιστήμη στον τομέα της υγείας. Εμείς λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μην αναλάβει τις ευθύνες της, να κρυφτεί πίσω από αυτές και ουσιαστικά χωρίς κανένα πρόβλημα πακτολόγηση εκατομμυρίων να τον κατευθύνει μόνο στις τσέπες μερικών παράσιτων στην οικονομία που δεν προσφέρουν τίποτα στην παραγωγή και βέβαια είναι και υπεύθυνοι για την υποχρηματοδότηση στην οποία βρίσκεται και το κακό χάλι στο οποίο βρίσκεται το σύστημα υγείας συνολικά. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης να πείσει ότι τα σχολεία και οι χώροι δουλειάς δεν αποτελούν εστία μετάδοσης καταρρύπτεται και από την ίδια την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Την ίδια στιγμή προσπαθούν από την ΟΥ κυβέρνηση και τοπική διοίκηση να φορτώσουν και πάλι την ευθύνη στο λαό και ιδιαίτερα στην νεολαία, κουνώντας τους στο δάχτυλο. Αρνούνται έστω και τώρα που ο χρόνος φαίνεται να τελειώνει, να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους εκπαίδευσης. Αντίθετα, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει κάνει τη δική της επιλογή. Δίνει εκατομμύρια σε βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, ενατοικούς εξοπλισμούς και επιλέγει να αφήσει εκτεθειμένους χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Και γι' αυτό άλλωστε δεν πραγματοποιεί μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Καλύπτει κενά ακόμα και με τρίμηνες συμβάσεις ελαστικής εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Δεν μονιμοποίησε τις καθαρίστες, πετώντας για άλλη μια φορά τον μπαλάκι στους Δήμους, λέγοντας ουσιαστικά ότι μία μάσκα και ένα παγκουρίνο επαρκούν. Αυτή είναι η πολιτική η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με ορατά αποτελέσματα στα τμήματα και τα σχολεία που κλείνουν λόγω κρουσμάτων COVID, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 16 σχολεία είτε έχουν κλείσει ολόκληρα είτε έχουν κλείσει τμήματικά. Είναι ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα που στοιχειοθετούν την κατάσταση η οποία είναι διαμορφωμένη. Η πλειοψηφία των τμήματων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα και ειδικά μέσα στις πόλεις που εντοπίστηκε η μεγαλύτερη έξαρση έχουν περισσότερους από 25 μαθητές. Παραμένουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε βασικές ειδικότητες, εικόνα που δεν αποτελεί εξαίρεση και από τη Γενική Πανελλαδική. Είναι τρομερές οι ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητα σε όλους τους Δήμους και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Κοζάνης τα σχολεία φέτος άνοιξαν με 3 λιγότερες καθαρίστριες, με μόλις το 15% του συνόλου να δουλεύουν με πλήρες ωράριο και το υπόλοιπο 85% καλείται να καλύψει τις ανάγκες της καθαρότητας των σχολείων που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αυξημένες φέτος μόλις σε 3 ώρες. Είναι πρόκληση παρά τις κινητοποιήσεις των μαθητών, τις διεκδικήσεις των γονέων και εκπαιδευτικών, ο Δήμος Κοζάνης μόλις χθες να διευρύνει το ωράριο μόλις μία ώρα επιπλέον σε 6 μόλις καθαρίστριες και να μετατρέπει μόλις 3 σε πλήρους απασχόλησης. Είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις αυξημένες ανάγκες που έχουν οι σχολικές μονάδες. Είναι επίσης πρόκληση που ενώ από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ζήτησε ενημέρωση για την κατάσταση με την καθαριότητα των σχολείων και η απάντηση που πήρε ήταν ηρωνίες και μια συντονισμένη προσπάθεια των υπόλοιπων παρατάξεων για να οριοποιηθεί η κατάσταση, καταρρύφθηκε από την ίδια την πραγματικότητα ότι δήθεν αυτό το ελλειπέστατο προσωπικό φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες για καθαριότητα στις σχολικές μονάδες. Υπάρχει τρομερή καθυστέρηση στο να πάρθουν άμεσα μέτρα σε σχολεία που εμφανίζονται κρούσματα. Υπάρχουν σχολεία και τμήματα που εν έχουν εμφανιστεί κρούσματα ή συμπτώματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι και σήμερα. Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να ικανοποιήσει τα δίκαιτα αιτήματα των μαθητών, των γονιών και εκπαιδευτικών, αντί να προχωρά σε συλλήψεις 14χρονων και σε καταστολή. Να προχωρήσουν τώρα με ευθύνη του ΕΟΔΗ πλατιά τεστ σε όλες τις σχολικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Να γίνεται δωρεάν τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα ακόμα και αν δεν έχουν συμπτώματα. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να προσληφθεί απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών που εξασφαλίσει καλύτερη αναλογία μαθητών ανατάξη. Να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανατάξη σε 15 για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, όπου απαιτείται η μεταφορά μαθητών από τα χωριά και από άλλες περιοχές της πόλης
να εξασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν μετακίνησή τους με περισσότερα δρομολόγια, έτσι ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός, και να προχωρήσουν άμεσα προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών για την αντιμετώπιση τόσο ιατρικών προβλημάτων, όσο και για την αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων ή συμπτωμάτων κτλ. Στους χώρους δουλειάς η κατάσταση είναι επίσης εκρηκτική, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, με τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε βασικές αιστείες μετάδοσης του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον στους περισσότερους χώρους της ΔΕΗ έχουν εντοπιστεί κρούσματα, και το τονίζουμε αυτό καθώς οι χώροι της ΔΕΗ είναι πλέον μαζικοί, συγκεντρώνουν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της περιοχής. Τα πάμπολα πια παραδείγματα επιβεβαιώνουν την αγωνία αλλά και τις διεκδικήσεις που πρόβαλαν οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους για την προστασία της υγείας, του λαού και των δικαιωμάτων. Θέλουμε να ρωτήσουμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η πραγματικότητα στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στους χώρους δουλειάς του δημοσίου που επίσης εντοπίζονται αρκετά κρούσματα. Πρώτον, με την ανοχή της κυβέρνησης, η οποία μόλις πριν λίγες εβδομάδες και μετά από εκατοντάδες καταγγελίες σωματείων πανελλαδικά, μετά από παρεμβάσεις του ΚΚΕ στη Βουλή κτλ., ανακάλυψε ότι η μεγαλύτερη πηγή διασποράς του ιού είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, ενώ μόλις τον περασμένο Ιούνιο η ίδια η Κομισιόν χαρακτήριζε χαμηλό τον κίνδυνο του κορονοϊού στους χώρους εργασίας. Δεύτερον, με βάση αυτές τις γενικές κατευθύνσεις, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους χώρους δουλειάς είναι πραγματικά λάστιχο, αφού κόβονται και ράβονται κατά παραγγελία των εργοδοτών. Τα όποια μέτρα προστασίας επαφίονται κυρίως στην ατομική ευθύνη, ιδιαίτερα στις εργολαβίες της ΔΕΗ, στην Πέμπτη Μονάδα κτλ. Δεν υπάρχει πρόληψη, όπως τακτικά τεστ, απολυμάνση, θερμομέτρηση, τήρηση αποστάσεων, έτσι ώστε να μετριαστεί έγκαιρα ή όποια δυνατή διασπορά. Τρίτον, το πρόβλημα μεγεθύνεται αφού συνολικά οι συνθήκες που διαμορφώνονται με ευθύνη της κυβέρνησης υπονομεύουν την ίδια την προστασία της υγείας του λαού. Και αναρωτιόμαστε πώς θα προστατευτεί ένας εργαζόμενος που το παιδί του πηγαίνει σχολείο με τις ακατάλληλες συνθήκες στις σχολικές αίθουσες. Πώς να υπάρχει στοιχειώδης πρόληψη, αφού η εργοδοσία ξέρει ούτως ή άλλως ότι δεν γίνονται κρατικοί έλεγχοι, όπως είπε και ο Σύντροφος ο Λεωνίδας, και οι αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, το τμήμα επιθεώρησης υγιεινής και ασφάλειας του λειτουργεί εδώ πέρα στην περιοχή, παραμένουν υποστηλεχωμένες. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης της πανδημίας, με γνώμονα την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επιπλέον, τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη των μικρών αυτοαποσχολούμενων που ήδη από πριν δυσκολεύονταν να κρατήσουν τα μαγαζιά τους όρθια, ενώ τώρα με το δεύτερο κλείσιμο πολλοί να ρωτούνται αν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν την επόμενη μέρα. Τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες. Αλήθεια, με τα 300 και κάτι ευρώ τα οποία προβλέπονται για 14 μέρες, τι μπορεί κάποιος να πρωτοπληρώσει. Στηρίζουμε λοιπόν τα δίκαια αιτήματα των μικρών αυτοαποσχολούμενων. Και τώρα χρειάζεται να δυναμώσει πάλι για μέτρα προστασίας για το εισόδημά τους, απαλλαγή όλων των πληττόμενων αυτοαποσχολούμενων από δημοτικά τέλη για 6 μήνες, όχι μόνο για τις μέρες που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη του προηγούμενου lockdown μόλις χθες εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, και μάλιστα με προϋποθέσεις οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως είναι να είναι εξοφλισμένοι όλοι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και μια σειρά άλλες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, να παλέψουν τώρα για αναστολή όλων των ρυθμίσεων για οφειλές σε ΔΕΚΟ, για κατοχύρωση του φορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, του ένφια, της προκαταβολής φόρου. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Υπάρχει πείρα από το προηγούμενο διάστημα για το πώς κάτω από όλες τις συνθήκες και παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα μπορούμε να οργανώσουμε τους αγώνες μας για τις δίκαιες διεκδικήσεις. Είναι κάτι το οποίο το εργατικό κίνημα το απέδειξε το προηγούμενο διάστημα. Η προστασία της ζωής των εργαζομένων είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού κινήματος. Μάχη που μπορεί να κερδιθεί με οργανωμένη πάλι μέσα από τα εργατικά σωματεία, τους μαζικούς φορείς και τους συλλόγους. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις με όλες τις πλευρές και τις δυνατότητες που έχει, ώστε να δυναμώσει αυτή η πάλη με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, για να μπορέσει ο λαός μας, συνολικά οι εργαζόμενοι, να πιστέψουν στη δύναμη και τη δυνατότητά τους να βάλουν τη σφραγίδα στις εξελίξεις και να καθορίσουν τις εξελίξεις προς το δικό τους όφελος. Πίστοση, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, ότι η περιοχή μας
η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά ήταν και είναι ιδιαίτερα πληττόμενη τόσο στην πρώτη φάση του επιδημικού κύματος, όσο και τώρα στη νέα κρίσιμη φάση που διανύουμε. Αυτή η διαπίστωση βέβαια εκφράστηκε και διαστόματος Υπουργού Πολιτικής Προστασίας στην πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη της Κοζάνης. Ας μας επιτραπεί για αυτόν τον λόγο ένα σχολιασμός για τα όσα ακούστηκαν από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από τους τοπικούς άρχοντες, γιατί πραγματικά τα όσα ακούστηκαν προκάλεσαν την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και θα εξηγήσουμε γιατί. Γιατί υπερτονίζουν για ακόμα μία φορά την ατομική ευθύνη των πολιτών μονομερώς, γιατί στοχοποιούν και στιγματίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι η νεολαία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης και φυσικά οι όποιες ενέργειες, οι όποιες δράσεις αναλώνονται απλά και μόνο στη λήψη περιοριστικών κατασταλτικών μέτρων. Δεν θα ασχοληθούμε φυσικά με τις αντιεπιστημονικές απόψεις περί θείας κοινωνίας από την ίδια λαβίδα που μας παραπέμπουν στο Μεσαίωνα. Το αναφέρουμε απλά και μόνο γιατί είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εδώ οι υπέρμαχοι της ατομικής ευθύνης δεν βρήκαν το χρόνο καν να σχολιάσουν, να καταδικάσουν τέτοιου είδους απόψεις, έτσι ώστε να προστατεύσουν το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Θα σταθούμε κυρίως, γιατί εδώ βρίσκεται και η ουσία της αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης υγειονομικής κατάστασης, όπως είναι η σημερινή πανδημία, στο τι μέτρα έλαβε η κυβέρνηση, στο τι μέτρα έλαβαν οι αρμόδιοι φορείς από την πρώτη φάση της επιδημίας μέχρι σήμερα, για να ενισχύσουν τις δομές υγείας της περιοχής μας. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι αντιμετωπίζουμε μια πανδημία χωρίς θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, παρά τις τυμπανοκρουσίες, περιστελέχωσης και ενίσχυσης των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας της περιοχής μας, η πραγματικότητα βοά για το αντίθετο. Η κατάσταση πολέμου που έχει δημιουργηθεί, κυριολεκτικά κατάσταση πολέμου που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης και ειδικά στην παθολογική κλινική με την υπερπληρότητα στις κλίνες, με τη μαζική προσέλευση περιστατικών στο τμήμα επειγόντων, με τη μεγάλη αναμονή των ασθενών και το χωροταξικό πρόβλημα που δημιουργείται, κάθε άλλο παρά ετοιμότητα δείχνουν. Η ανεπαρκής ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και η αδυναμία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων, των κινητών μονάδων, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά που χτυπάνε τα κρούσματα, να επιτελέσουν τον ιδιαίτερα καθοριστικό τους προληπτικό ρόλο για τη διασπορά της νόσου, κάθε άλλο παρά θωράκιση δείχνουν. Και εδώ θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Οι δομές υγείας της περιοχής μας δεν είδαν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή από την πρώτη φάση του επιδημικού κύματος μέχρι σήμερα. Οι δομές της πρωτοβάθμιας συνεχίζουν να είναι αποψηλωμένες με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Τα νοσοκομεία της περιοχής, τα νοσοκομεία είναι ανελάχιστες προσλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Αυτές οι προσλήψεις καλύπτουν μικρό ποσοστό των ήδη υπάρχοντων κενών και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν επιχουρικό προσωπικό με συμβάσει ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε απλά και μόνο γιατί και οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους ότι τα νοσοκομεία της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας μπήκαν στην πρώτη φάση της επιδημίας με κενές το 35-40% των οργανικών θέσεων σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και με τις προσλήψεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα δεν καλύφθηκε ούτε το 10% των ελλείψεων αυτών. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων ρωτάμε την κυβέρνηση και τους τοπικούς εκπροσώπους της πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση συναγερμού της περιοχής μας με ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Ποιανού ευθύνη είναι η μη λειτουργία της ΜΕΘ νοσοκομείου Κοζάνης και οι αποψηλωμένες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας που λειτουργούν αποσπασματικά.
ειδικά για τη μονάδα της εντατικής θεραπείας, είναι τουλάχιστον προκλητική η στάση σιωπής που έχουν αρχίσει να υιοθετούν το τελευταίο διάστημα οι αρμόδιοι. Υπήρχε χρόνος να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης με επάρκεια, όμως οι αρμόδιοι δεν αξιοποίησαν τον χρόνο αυτό που κέρδισε ο λαός προς αυτή την κατεύθυνση. Ρωτάμε επίσης τους λογής εκπροσώπους της δίθεν αντιπολίτευσης που ούτε τώρα βρήκαν τον χρόνο να λογαριαστούν με την κυβέρνηση και να αποδώσουν ευθύνες. Ποιανού ευθύνη είναι η γύμνια που έχει αποκαλυφθεί στα μάτια όλων όσον αφορά στον υγειονομικό χάρτη της περιοχής μας? Ποιανού ευθύνη είναι το για χρόνια υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και η ανυπαρξία τριτοβάθμιας δομής στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας? Είμαστε η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που στερούμαστε τριτοβάθμιου νοσοκομείου με τις γνωστές συνέπειες, με τις καθημερινές διακομιδές των πιο σοβαρών περιστατικών στα γειτονικά νοσοκομεία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οπότε τονίζουμε ότι όποια έκτακτα περιοριστικά μέτρα και να λάβει η κυβέρνηση, αυτά θα είναι κενό γράμμα αν δεν παρθούν τώρα, εδώ και τώρα, ουσιαστικά μέτρα για να ενισχυθούν πραγματικά οι δομές υγείας της περιοχής μας. Άρα λοιπόν καλούμε το λαό της περιοχής να απορρίψει τις αντιεπιστημονικές θεωρίες, τις θεωρίες συνωμοσίας που σκοπίμως καλλιεργούνται και το τελευταίο διάστημα, να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση να του κουνάνε το δάχτυλο όσοι ευθύνονται για τη σημερινή άθλια κατάσταση στις δομές υγείας της περιοχής μας και να επιδείξει τη μέγιστη ατομική του ευθύνη παίρνοντας ενεργά μέρος στον αγώνα για να καλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά, αλλά και να ανοίξουν επιπλέον οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στα νοσοκομεία, στις ειδικότητες της πρώτης γραμμής με μόνιμο και σταθερό ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, να ενισχυθεί ανάλογα και το ΕΚΑΒ που επιτελεί σημαντικότατο έργο, να εξασφαλιστεί άμεσα η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης με πλήρη στελέχωση. Είναι επιτακτικό αυτό το αίτημα με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων τους επόμενους μήνες και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πάμε με τη λογική ότι κάποιοι συμπολίτες μας θα χάσουν τη μάχη με τον ιό και θα μετρήσουμε κι άλλους θανάτους στη Δυτική Μακεδονία. Να εξασφαλιστούν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, υπηρεσίες, σχολεία, στους χώρους φυσικά της υγείας, να ενισχυθεί προς αυτή την κατεύθυνση το εργαστήριο της μοριακής βιολογίας που υπάρχει στο νοσοκομείο Κοζάνης και που γίνονται τα διαγνωστικά τεστ, όχι μόνο να έχουμε γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα για τον κορονοϊό, αλλά και για την εποχική γρήπη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και φυσικά να λυθεί άμεσα το χωροταξικό πρόβλημα που είναι πολύ έντονο τις τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στην παθολογική του νοσοκομείου Κοζάνης, με το να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής, όπως είναι η Γυρομέντικα, ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια σε υποδομές, να εξασφαλιστεί επάρκεια σε κλίνες και να μπορέσει να υπάρξει ασφαλής διαχωρισμός των περιστατικών, ώστε να μην συνανθρίζονται ύποπτα με μη ύποπτα περιστατικά. Να ενταχθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια οι ιδιώτες γιατροί επίησης όρης. Τέλος, καλούμε τους υγειονομικούς όλες της Δυτικής Μακεδονίας να συνεχίσουν να ρίχνονται με αυταπάρνηση στη μάχη κατά της επιδημίας, αλλά ταυτόχρονα να μην κάνουν βήμα πίσω από την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, να διεκδικήσουν λύσεις στην παραπάνω κατεύθυνση με σύμμαχο όλο το λαό της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά όλοι μαζί να προασπιστούμε αυτό το δημόσιο κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία, γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, γιατί χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας στο ύψος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, όπως πρέπει στην επιστήμη και την τεχνολογία του 21ου αιώνα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε υγειονομική κρίση όπως η δύσκολη κατάσταση που ζούμε σήμερα.